Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Moto Ventures. Αφού φουλάρω βενζίνη το ρεζερβουάρ, ελέγξω και την πίεση των ελαστικών. Θα κατευθυνθώ προς τα ΣΕΑ Μεγάρων, όπου θα συναντήσω τον Χρήστο από το Μοτοκαφενείο με την ομάδα του, τους Μοτοκαφενείο Riders, για να ξεκινήσουμε μια μοτοβόλτα προς το κέντρο της Πελοποννήσου. Πρώτη στάση για καφέ και ξεκούραση, τα ΣΕΑ Ακράτας. Και μετά αναχώρηση προς το αρχαιότερο μοναστήρι της Ελλάδος, το Μέγα Σπήλαιο, βγαίνοντας από τη βαρετή εθνική στην έξοδο Καλάβρητα Διακοπτό. Η Ιερά Μονή κτίστηκε το 362 μετά Χριστόν από τους Θεσσαλονικείς αδερφούς μοναχούς Σιμεών και Θεόδωρο. Η Μονή καταστράφηκε τουλάχιστον 4 φορές από πυρκαγιές το 840, το 1400, το 1640 και το 1934. Πάντοτε όμως η εικόνα σωζόταν με τρόπο θαυμαστό. Σύμφωνα με την παράδοση, οι δύο μοναχοί βρήκαν την ιερή εικόνα της Παναγίας από μαστίχα και κερί, φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά δίπλα σε μία πηγή μέσα σε ένα σπήλαιο. Στο σπήλαιο αυτό τους οδήγησε η κόρη Εφροσύνη. Η ιερή εικόνα όμως φυλασσόταν από ένα δράκο, ο οποίος σκοτώθηκε από κεραυνό όταν επιτέθηκε στους δύο μοναχούς. Η πηγή αυτή του σπηλαίου αποτελεί σήμερα το γνωστό με το όνομα «Η πηγή της κόρης Αγίας μας». Το Δεκέμβριο του 1943 τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής λαιλάτισαν το μοναστήρι και εκτέλεσαν 16 άτομα, επισκέπτες, υποτακτικούς αλλά και μοναχούς. 9 ακόμη μοναχοί εκτελέστηκαν από το βουνό, ρίχνοντάς τους στον κρεμό στη θέση ψηλός σταυρός. 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μεγάλου Σπηλαίου προς το κέντρο της Πελοποννήσου βρίσκονται τα Καλάβρητα σε υψόμετρο 735 μέτρα. Χριστό, δεν θα πάμε στο μνημείο. Μετά, και με καφέ. Α, θα πάμε. Ναι. Το όνομα Καλάβρητα, σύμφωνα με τους ειδικούς, ερμηνεύεται ως καλές βρύσες. Ιδανική, θα έλεγα, τοποθεσία. Να πιούμε ένα καφεδάκι, να φάμε ένα τοστάκι και να ξεκουραστούμε.
επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στα σοκάκια του χωριού και να αγοράσει σουβενίρ, να φάει σε μία από τις παραδοσιακές ταβέρνες. Ή να πιει το καφεδάκι του δίπλα στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στην κεντρική πλατεία, κάτω από τα τεράστια πλατάνια και τις πλατανομουργίες. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσει κανείς να επισκεφτεί το σιδηροδρομικό σταθμό του Οδοντοτού που μας ανεβάζει από το διακοπτό στα Καλάβρητα από το 1896. Πόπι, τώρα ήρθες. Καλώς ήρθες. Περνώντας μέσα από μία μοναδική διαδρομή 22 χιλιομέτρων, μίας ώρας διασχίζοντας το φαράγγι του Βουραϊκού και το χωριό Ζαχλωρού. Τα Καλάβρητα βίωσαν με το χειρότερο τρόπο τα ναζιστικά γερμανικά αντίπεινα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο Άρης Βελουχιώτης και οι αντάρτες του συνέλαβαν 30 Γερμανούς, οπλίτες, και αφού τους βασάνισαν στα βουνά, τους έκοψαν τα γεννητικά όργανα και τους άφησαν να πεθάνουν από αιμορραγία. Όταν το έμαθε αυτό ο γερμανικός στρατός κατοχής, το εκδικητικό του μένος στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 έκαψε ολοσχερός όλο το χωριό, εκτέλεσε σχεδόν όλο τον αντρικό πληθυσμό των Καλαβρίτων άνω των 12 ετών και κάποιες αναφορές κάνουν λόγο για πάνω από 800 νεκρούς εκείνη την ημέρα. Καθώς βέβαια και όσο πιο χωριό πέρναγαν μέχρι τα Καλάβρητα σκότωναν. Για τον λόγο αυτό τα Καλάβρητα σήμερα είναι χαρακτηρισμένα ως μαρτυρικός οικισμός. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας προς το κέντρο της Πελοποννήσου και περνώντας τις γεμάτα έλατα και πεύκα βουνοκορφές προς τα ουράνια όρη ή Χελμός, όπως είναι η νεότερη ονομασία. Στα 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλαβρίτων αρχίζουν να εμφανίζονται σποραδικά πλατάνια που μας προειδεάζουν για το μοναδικό σκηνικό που θα ξεδιπλωνόταν μπροστά μας. Ένα τοπίο βγαλμένο μέσα από παραμύθι, το οποίο τη γαλήνη και η ηρεμία ήρθαμε να διαταράξουμε με 30 μοτοσυκλέτες. Το Πλανητέρο είναι ένα μικρό γραφικό χωριό που το χωρίζει ο Αουράνης ποταμός. Στον κεντρικό δρόμο υπάρχουν ταβέρνες στις οποίες μπορούμε να δοκιμάσουμε την τοπική πέστροφα από τα ικτιοτροφεία που λειτουργούν γύρω από τις πηγές του Αουράνη ποταμού και καλλιεργούν πέστροφες από το 1975. Κάπου εδώ άρχισε να διαμαρτύρεται το στομάχι ολονών, έπρεπε να βρούμε ένα κοντινό μέρος για φαγητό. Στόχος μας, το χωριό Κλητορία, ένας μεγάλος οικισμός της Αχαΐας 650 κατοίκων, που του έμειλε να χάσει την ηρεμία του από 30 πεινασμένους μοτοσυκλετιστές που θα έτρωγαν ό,τι κοιμείται. Λίγο πριν έρθει το φαγητό, βρήκα την ευκαιρία να κάνω βόλτα το Africa Twin Adventure Sport του 2024
που έχει δώσει ο κύριος Γκινοσάτης στον Χριστάρα, ώστε να μου άνοιξει περισσότερο η όρεξη. Είναι κοντή. Είναι κοντή, είναι κοντή. Αφού φάγαμε σαν αρκούδες, ήπιαμε ένα καφεδάκι στο ξενοδοχείο Mont Thelmos Hotel που βρίσκεται 100 μέτρα από την πλάτεια και ξεκινήσαμε για τη λίμνη Δόξα που βρίσκεται μόλις 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά. Η διαδρομή προς τη λίμνη Δόξα είναι πανέμορφη. Περνάει μέσα από έλατα, πεύκα και οξιές και μετά το χωριό Λικουριά σε ανεβάζει σχεδόν στην κορυφή του βουνού, περνώντας ένα εξαιρετικό πάσο με κλειστά πέταλα και καλό ασφαλτόδρομο, μια φιδίσια διαδρομή, πολύ διασκεδαστική. Δόξα είναι μια τεχνητή λίμνη του νομού Κορινθίας σε υψόμετρο 900 μέτρων. Έχει το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, το οποίο είναι ακριβώς στο κέντρο της και ενώνεται με μια στενή λωρίδα γης με την άσφαλτο και είναι ό,τι έχει απομείνει από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, η οποία μεταφέρθηκε λίγο πιο πάνω λόγω της λίμνης. Και από εδώ ολοκληρώνεται η εκδρομή μας στην Πελοπόννησο και από εδώ και πέρα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, έχοντας καλύψει στο σύνολο 450 περίπου χιλιόμετρα ο καθένας. Συνήθως ταξιδεύω μόνος μου. Μου αρέσει να μην έχω πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσω πιστά και να είμαι ελεύθερος να αλλάξω πλάνο όποτε το κρίνω απαραίτητο. Στο μακρινό 1990 που αγόρασα την πρώτη μου μοτοσυκλέτα, ένα RD350 YPVS Yamaha, το να πας εκδρομή με άλλους μοτοσυκλετιστές εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους και δυσκολίες. Άλλοι δεν φορούσαν εξοπλισμό, ούτε κράνος μερικοί. Άλλοι έκαναν σούζες πατηλίκια, πήγαιναν τάπα σε κακούς δρόμους με μοτοσυκλέτες χρέπια. Κάποιος άλλος θα πάθαινε βλάβη, αφού τότε οι μοτοσυκλέτες ήταν κακοστηρημένες.
ήμασταν πετσιρικάδες, χρήμα δεν υπήρχε. Και όταν κάποιος πάθαινε βλάβη, βέβαια δεν τον αφήνεις, κανέναν δεν αφήνεις ποτέ πίσω. Βγάζαμε ένα κατσαβίδι από εδώ, μια πέντσα από εκεί, ένα σύρμα ο άλλος που είχε κάπου κρυμμένο. Εν πάση περιπτώσει, όλο και κάτι κάναμε και καταφέραμε να φτιάξουμε την μοτοσυκλέτα του φίλου και να συνεχίσουμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Σήμερα βέβαια έχουν αλλάξει άρδη τα πράγματα στις μοτοπαρέες. Οι μοτοσυκλέτες είναι αξιοπρεπέστατες, όλοι φέρνουν εξοπλισμό που τον φορούν, υπάρχουν πλοηγοί και σκούπες στην πόρτα για να δίνουν σωστό ρυθμό, συμπεριφέρονται με σεβασμό στους υπόλοιπους οδηγούς, παύλα αναβάτες, βοηθάει ο ένας τον άλλον, εκπέμπουν σιγουριά και ασφάλεια αυτές οι βόλτες, διότι κάποιοι έχουν ασχοληθεί πολλές ώρες να βγάλουν διαδρομές, να επιλέξουν στάσεις, να επιλέξουν εστιατόρια που θα φάει παρέα ή ένα καφέ για να ξεκουραστεί και να κάνει ένα τσιγάρο. Εγώ πάντως ένα έχω. Μόνος είμαι παρέα, να τις καβαλάτε και να γράφετε χιλιόμετρα. Ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα που μπορούμε να την ευχαριστηθούμε πάνω στη μοτοσυκλέτα μας 300 ημέρες το χρόνο.